χρόνια θα συμμορφωθώ. Φιλοξενούμε τους ανθρώπους που δώσανε τις γνώσεις και την ψυχή τους για να γίνει το κτίριο αυτό που όλοι θαυμάζουμε σήμερα. Στην παρέα μας έχουμε τους μηχανικούς που μελετήσανε και που κατασκευάζουν το έργο. Επίσης, στη μεγάλη παρέα μας φιλοξενούμε και τους δημοσιογράφους που πάντοτε ήταν κοντά μας σε όλες τις δηλώσεις και τη μελέτη του κτιρίου. Η κυρία Παπαδοπούλου, η Ηλιάνα, η οποία έκανε τα τοπογραφικά, ο κύριος Νικολιάς τη στατική μελέτη, ο κύριος Τζόλας τα ηλεκτρομηχανολογικά, μαζί με τον κύριο Καπουρλίδη και ο κύριος Σιδέρης τα μηχανολογικά. Και βέβαια ο αρχηγός όλης αυτής της ομάδας, ο κύριος Πεταλίδης, ο οποίος επιμελήθηκε τα αρχιτεκτονικά και σύμφωνα με τα σχέδια του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας. Να πούμε ένα μικρό ιστορικό, πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και πώς αυτή η παρέα μπόρεσε και τελείωσε σχεδόν αυτό το έργο. Όταν νομάρχης ο κύριος Μητλιάγκας ζήτησε να ενωθούν οι δύο σύλλογοι, ο σύλλογος η Εύξωνας Λέσχη και η Ένωση Ποντίων, υποσχέθηκε ότι θα χρηματοδοτήσει όπως τους Μικρασιάτζες, τους Θρακιώτες και τους Πόντιους, τόσο ώστε να φτιάξουν τη στέγη. Από εκεί και ύστερα άρχισε μεγάλη περιπέτεια. Ο πρόεδρος, ο κ. Τσαρδαγκλίδης, ξέρει πολύ καλά σε ποια κατάσταση μας είχαν φέρει. Ο κ. Πεταλίδης μαζί με το υπόλοιπο team δωρεά, αφιλοκερδός, αφιέρωσαν όλο τον ελεύθερο τους χρόνο για να μελετήσουν το κτίριο αυτό και άρχισε μεγάλη περιπέτεια. Όχι, αλλάξτε τις πινακίδες, γιατί θα του φτιάξει το κτίριο η νομαρχία. Όχι, δεν μπορώ να το φτιάξει η νομαρχία, ξαναβάλτε τις πινακίδες. Οπότε, δήμαρχος ο κύριος Τζούμαρης σκίζει όλα τα χαρτιά και λέει, έλα Φωτεινή, θα φτιάξουμε το κτίριο εμείς. Και βέβαια στην προσπάθεια του αυτή ήταν παρέα και οι συνάδελφοι από την περιφέρεια, την αποκεντρωμένη περιφέρεια. Μία από τους συναδέλφους, η κυρία Ταραλίδου, είναι μαζί μας απόψε, οι υπόλοιποι θα έρθουν στη συνέχεια και έτσι ξεκίνησε το έργο αυτό. Στη συνέχεια η κυρία Βριζίδου το υποστήριξε, όπως και τώρα ο κύριος Ζαμανίδης υποστήριξε και σχεδόν τελειώνει το κτίριο και λέμε ότι το φθινόπωρο θα είμαστε μέσα, αφού τελειώσει και η μελέτη και η προμήθεια του εξοπλισμού. Όλους αυτούς που βοήθησαν, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, τους θεωρούμε κτήτορες του κτιρίου αυτού, και θα είμαστε εμείς και τα παιδιά μας υπόχρεοι απέναντί τους. Υπόχρεοι είμαστε και απέναντι στους δημοσιογράφους που πάντα ήταν μαζί μας και πάντοτε μας υποστηρίζουν σε όλες τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση.
γιατί κρατάω την εσχέση. Μιλώντας εξ ονόματι όλων των μελετητών του κ. Καμπουρλίδη, της κ. Καλαμάρα και του υποφαινόμενου, θεωρήσαμε τιμή μας να σχεδιάσουμε τη στέγη των Συλλόγων των Ποντίων. Ως πρόσφυγες και πόντι, θεωρήσαμε ότι ήταν η ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε πράγματα εάν μας δοθεί η ευκαιρία. Έτσι σχεδιάσαμε το κτίριο. Η πρόεδρος είπε την περιπέτεια των σχεδίων και τελικώς με την βοήθεια του συλλόγου του κυρίου Τζούμαρη και των άλλων παραγόντων που αναφέρθηκαν, το κτίριο υλοποιήθηκε. Ήμασταν, θεωρώ ότι ήταν τυχερός ο σύλλογος που αργολάβος, μετά από βέβαια τις προσπάθειες των επιβλεπόντων, του κ. Νικολιά και του κ. Τζιόλα, έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι το κτίριο έχει πάρει μια μορφή η οποία πραγματικά αποτείει τιμή στο κτίριο του φροντιστηρίου της Τραπεζούς. Σαν αρχιτέκτονας και όλοι οι συνάδελφοι εδώ θα συμφωνήσουν νομίζω ότι η ομορφιά του επαγγέλματός μας είναι όταν σχεδιάζεις κάτι σε μια μικρή κλίμακα και το βλέπεις μετά 100 φορές μεγαλύτερο ή στην πραγματικότητα, είναι πραγματικά κάτι το οποίο καμαρώνεις για το πνευματικό σου αυτό παιδί, για το δημιουργήμα. Σαν δήμαρχος, όταν κάνεις ένα έργο, έχεις επίσης τη χαρά να θυμάσαι όλες αυτές τις αγωνίες που είχες, ας πούμε, στη διαδρομή, για να μπορέσεις να ολοκληρώσεις ένα έργο. Ήταν η εποχή, λοιπόν, που είχαμε φέρει στο Ανοιχτό Λογικό Πανεπιστήμιο τον κύριο Κιτρομιλίδη, ο πρόεδρος τότε του Ελληνικού Κέντρου Ιστορίας, ο οποίος λίγο πολύ μας είπε ότι η μεγαλύτερη αιστεία του ποντιακού ελληνισμού τυχαίνει να βρίσκεται σε αυτόν εδώ τον τόπο. Ήταν τότε η εποχή που είχαμε άριστη συνεργασία με τον κύριο Φωτιάδη, τον μεγάλο αυτό καθηγητή του ποντιακού ελληνισμού, και πήραμε την απόφαση τότε ως Δημοτική Αρχή, θέλαμε πραγματικά στον τόπο της Πτολεμαίδας, σε αυτό το μεγάλο χώρο όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του ποντιακού ελληνισμού, θέλαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε και το αντίστοιχο ανάλογο κέντρο. Να πω ότι σε όλη αυτή την προσπάθεια η κυρία Αγγελίδου, η πρόεδρός σας, ο κύριος Μαυρομάτης, το είχαν δει πάρα πολύ ζεστά αυτό το θέμα, και από εκεί και πέρα, σαν αρχιτέκτονας πάλι, θα σας πω ότι εμείς έχουμε και λίγη ζήλια μεταξύ μας, λίγο ανταγωνισμό, αλλά βρήκα κάποια καταπληκτικά σχέδια τα οποία εκπώνησε ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Πεταλίδης και όλη η μελετητική ομάδα στη συνέχεια, και είπαμε ότι θα το προωθήσουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα πάλι που πέρασα από εκεί το είδα ότι είναι στο τελείωμά του.
Και πιστεύω ότι κάθε δημοτική αρχή βάζει τη σφραγίδα της. Και εμείς βάλαμε τη σφραγίδα μας σε κάποια έργα, εκ των οποίων θεωρώ ένα από τα μεγαλύτερα είναι αυτό το κτίριο. Καλορίζικο να είναι και από εκεί και πέρα φυσικά, όπως υπόθηκε προηγουμένως, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις γενιές που ακολουθούν. Αυτή η ιστορία μου πάνω πέρασε από πολλά κύματα, ώσπου να φτάσουμε εκεί που είπε ο Δήμαρχος και ο κύριος Πεταρίδης και όλοι άλλοι. Κάνουμε μεγάλο δρόμο, πολύ μεγάλο δρόμο και θα τολμήσω να πω ότι βρήκαμε τέτοια εμπόδια. Τέτοια εμπόδια που αρχίσανε, σαμποτάζ μας κάνανε ορισμένοι. Σαμποτάζ, και όμως τα ξεπεράσαμε όλα και τελικά ευτυχώς να είναι καλά και ο Δήμαρχος και όλα τα παιδιά εδώ. Βρέθηκε η φόρμουλα να ενταχθεί το έργο σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δεν μπορούσε πλέον κανείς να το αντίξει. Ούτε οικονομικά ούτε τίποτα. Και δόξα τω Θεώ φτάσαμε όταν φτάσαμε. Εκείνο που θα πω όμως με την ευκαιρία που μου δίνει είναι το εξής. Το κτίριο έγινε. Έγινε, μπράβο μας, έλειπε, έγινε. Αυτό το κτίριο το πρόβλημα του είναι πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα. Τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου είναι το πρόβλημα. Εάν δεν βρούμε τρόπο για τα έξοδα συντήρησης του κτιρίου, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά το κτίριο δεν θα λειτουργήσει. Ο Θεός θα βγάλει ψεύτη, η διάγνωση δικιά μου είναι αυτή. Να το χαιρόμαστε, καλορίζικο, όλοι πρέπει να μπαινοβγαίνουν μέσα στο κτίριο αυτό, αλλιώς δεν βγαίνει. Που είχε τα ρίζα σογιαλών και την κορφίνα τσάστρα, που είχε 10 καστρόπορτας και ούλια χαλκοδεμένα και απέξα στα καστρόπορτας ορμία και λιθάρια το έδαιναν και έλυναν ποτάμια σιδερένια. Κάποτε γέντονε σεισμός κι η γη ονομεσία κι έναν 15 Αύγουστον έναν μαύρον ημέραν επάλθαν τα νιγάρια θε και ο κάστρο νεκρεμίεν. Πέμναν τα πόρτα σαν νυχτά, το παλάτ δίχως θρόνον και δίχως την παλατιανούς και δίχως βασιλέαν και ο κάστρο ο θεόρατον εγέντον κημητήρι. Χρόνια έρθαν και δέβανε, καιροί έρθαν και πάγνε και έναν πουλί μαύρο πουλί, μαύρον κι αμοντιδίσαν. Ολονυχτής τριγύριζαν γύρω τα καστροπόλια, πεπέμναν έρμα κι άκλερα, χωμάτα κολυσάφρας. Ολονυχτής τριγύριζαν με τα φτερά ανοιγμένα και πεστάθε την αυγή και κάτσε σε ένα κάστρο μονάκριβου παρασταρή, δίχως απανοθύρι, από μινάρτη παλατή κυντέας νεγωμόθε. Τερία παν, τερία φκά, τερία πίρς και έγινε. Και επιτρέψτε μου να πω και ένα που έστειλα στη Μέρκελ μήνυμα. Τι λέω, απεμένουμε να μένετε να γίνουμε Ευρωπαίος. Η καλομάνα απ' την ψωλήν και λέει να το πέος.